Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης ΚΟ. Πανηγυρικό εσπερινό τελέστηκε χθες το απόγευμα στην Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού Νησίρου, που βρίσκεται πάνω από την καλδέρα του ηφαιστείου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μασκόου και Νησίρου κυρίου κυρίου Ναθαναήλ. Με την ακολουθία του εσπερινού Σεβασμιωτάτου ευλόγησε την τράπεζα και αμέσως ξεκίνησε το παραδοσιακό πανηγύρι που προσφέρθηκε φαγητό σε όλους τους προσκυνητές που έφταναν από πολύ νωρίς το απόγευμα από όλα τα χωριά της Νησίρου και από το νησί. Ishaku shonu iriye.
Πανεπίμων και πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και πάντων των Αγίων Αποστόλων και εις Αποστόλων των εν Αγίης Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόλου. Εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς του νους σου Αγίασον
και τους οίκους των εορταζόντων και προσφερόντων ευλογήσω. Ότι σοι εύλογον και αγιάζων και πληθύνων και τρέφων και διακυβερνών και περικρατών και περιφρουρών και συνέχων και διασφαλίζοντας σήματα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να πέμπω μέσα του Ανάρχου Πατρί και του Παναγίου και αγαθό και ζωπιός πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των Πλήθος κόσμου τίμησε την ξεχωριστή δεσποτική εορτή στο ιερό παρεκκλήσιο Τιμίου Σταυρού στο κέντρο της πόλης μας, έναντι στο νοσοκομείο της ΚΟΣ. Τον εσπερινό χωροστάτησε ο Σεβασμιώτος Μητροπολίτης Άγκυρας κύριος κύριος Ιερεμίας, πλαισιωμένος από το Γενικό Αρχιερατικό Πάτερ Ιωάννη και ιερείς της πόλης της ΚΟΣ. Να ανοίγετε πάντοτε μέσα στην Εκκλησία με τους ύμνους τους οποίους ψάλλουν
και με τις ευχές τις οποίες κάνουμε να ανοίγετε προς τον Θεό. Μην κρίνετε την καρδιά σας. Ανοίγετε την προς όλο τον κόσμο. Βάζετε μέσα στην καρδιά σας τον Θεό, γιατί ο Θεός αυτό παρακαλεί. Εδώ ανοίξουμε τις καρδιές μας. Ένα ακόμα τελευταίο. Ευρισκόμενοι μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το ωραίο, το συγκινητικό, είδα και μερικές φωτογραφίες να γίνονται. Έχω ακούσει ότι παραπονούμεθα λιγάκι μερικοί τουλάχιστον και πολλοί ότι διαταράσσεται η προσοχή μας όταν βλέπουμε τις φωτογραφίες να τυπώνονται και τους ανθρώπους που τις κάνουν. Και εδώ χρειάζεται υπομονή. Ανεχόμεθα στη σημερινή εποχή, αγαπητοί μου αδελφοί, όλα αυτά τα φαινόμενα. Έχει εξελιχθεί ο κόσμος, είτε καλός είτε κακός, μέσα σε μια καινούργια εποχή. Ζητούμε από τους ανθρώπους που κάνουν αυτή την παράσταση να είναι διακριτικοί. Καλόν είναι που το κάνουν. Γιατί? Ποιον ικανοποιούν με τις φωτογραφίες που βγάζουν? Ποιοι παρακολουθούν τις φωτογραφίες που βγάζουν? Ποιοι παρακολουθούν μέσα από τις τηλεοράσεις και όλα τα άλλα τα μέσα της πληροφόρησης αυτές τις εικόνες μέσα από την Εκκλησία? Χιλιάδες άνθρωποι. Σκεφτείτε λοιπόν και αυτούς τους ανθρώπους και εφόσον σκεφτόμενα ας συγχωρήσουμε και αυτούς οι οποίοι κάνουν αυτή την εργασία και είμαι βέβαιος ότι την κάνουν με πολύ διάκριση και ακόμα τους παρακαλώ να την κάνουν ακόμα με μεγαλύτερη διάκριση. Όχι γιατί είμαι θα εναντίον τους, αλλά διότι ο τόπος ούτως, η εκκλησία μας είναι ο τόπος προσευχής, είναι ο τόπος περισυλλογής και είναι ο τόπος που δεν πρέπει να μας διασπά κάθε άδεια διάρκεια μέσα στην εκκλησία μας. Αυτά τα πολλά, αυτά τα ολίγα, είχα απόψε να σας απευθύνω, να σας συγχαρώ, να ευχηθώ εις όλους τους σταυρούς, τους σταύρους και τις σταυρούλες που εντάζουν σε αυτή την ημέρα και να τους ευχηθώ πάντοτε να έχουν στη ζωή τους όπως και εμείς όλοι εφόδιο τη ζωή μας των τίμιων σταυρών. Σταυρός, η ωραιότητα της Εκκλησίας. Σταυρός των αγγέλων, η προστασία των δαιμόνων του πράγματος. Ο Θεός να είναι πάντοτε μαζί σας, χρόνια πολλά και αύριο με υγεία. Με αφορμή καταγγελίες για περιστατικά στα οποία μαθητές ενώ κατοικούσαν σε άλλες περιοχές πέραν αυτών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, υπέβαλαν ηλεκτρονικά τροποποίηση του Ε1, αλλάζοντας τη διεύθυνση κατοικίας τους. Ο βούλευτης Δωδεκανήσου Ηλίας Καματερός κατέθεσε ερώτηση στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κύριο Γαβρόλου, σχετικά με τον έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών. Συνάντηση είχε πριν από λίγες μέρες ο βούλευτης Δωδεκανήσου Ηλίας Καματερός με τον νέο αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής κ. Νεκτάριο Σαντορινιό. Συζήτησαν τις πρωτοβουλίες που παίρνει το Υπουργείο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των νησιών, αλλά κυρίως το πρόγραμμα για το πεδίο που ανοίγεται στη μεταμνημονιακή εποχή για την υλοποίηση της νησιωτικής πολιτικής με τη λήψη κατάλληλων και θετικών μέτρων για την ισόρροπη ανάπτυξη των νησιών. Στην κατεύθυνση αυτή κινείται η ολοκλήρωση του μεταφορικού ισοδύναμου, η διατήρηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ και άλλα σημαντικά θέματα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης στην ανάγκη κατηγοριοποίησης των νησιών ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή οποιασδήποτε νησιωτικής πολιτικής, η εκπόνηση προγραμμάτων και η λήψη μέτρων ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες των νησιών. Περιοδία στην ΚΟ πραγματοποίησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Γάκης, ο οποίος δήλωσε πως ένα και πλέον χρόνο μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε το νησί, είναι κρίσιμο να δούμε τις υποδομές και την αποκατάσταση των μνημείων για να μπορέσει η ΚΟΣ να καταστήσει ένας σημαντικός πολιτιστικός εκτός από τουριστικός προορισμός και ένα παγκόσμιο πολιτισμικός κόμβος που γεφυρώνει αναπτυξιακά την Ανατολή με τη Δύση. Το νησί έχει επιστρέψει μετά από αρκετό καιρό στην κανονικότητά του. Ο κ. Γάκης με την έκκινο βουλευτική σύνοδο δεσμεύτηκε ως Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί την πορεία των έργων και να στηρίζει δράσεις που στοχεύουν στην πλήρη εξάλληψη των σημαδιών του καταστροφικού σεισμού στο νησί. Από
Δευτέρα επί της επαρχιακής οδού Κο Κεφάλου στην περιοχή Σταυρού Πέραμος Λίμνη Πηλίου θα εκτελούνται εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του οδοστρώματος. Παρακαλούνται οι κάτοικοι και οι διερχόμενοι από την περιοχή εκτέλεσης των εργασιών να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Επίσης, οι διερχόμενοι οδηγοί οφείλουν να επιδεικνύουν την πρέπουσα προσοχή και να υπακούν στις σηματοδοτήσεις καθώς και στις υποδείξεις τροχέας και του προσωπικού ασφαλείας. Μέχρι την Τετάρτη, 10 του Οκτώβρη, θα έχουν την ευκαιρία οι ενδιαφερόμενοι να καταθέτουν γραπτώς τις προτάσεις για εκδηλώσεις στο Τμήμα Πολιτισμού του ΔΟΠΑΦΣ για την καλύτερη προετοιμασία και τον προγραμματισμό των πολιτιστικών εκδηλώσεων Χειμερινά Υποκράτεια 2018-2019. Μία μοναδική μουσική εκδήλωση είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν χθες το βράδυ όσοι παρευρέθηκαν στο ρεσιτάλ βιολιού με την Τάνια Σικελιανού στο Ρωμαϊκό 2. Μία συνδιοργάνωση του ΔΟΠΑΦΣ με την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Thank you.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω το ΔΟΠΑΒΣ, την Περιφέρεια, Νοτιού Αιγαίου. Οι εγγραφές για τα μαθήματα παραδοσιακών χορών του Λυκείου Ελληνίδων θα ξεκινήσουν αυτό το Σάββατο, αύριο από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και θα συνεχιστούν και τα επόμενα Σάββατα. Τα μαθήματα θα γίνονται στο κέντρο νεότητας της οδού Θεοφράστου και θα αρχίσουν την Παρασκευή 5 του Οκτώβρη. Την παράσταση musical για τα παιδιά Ξαναζού είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν χθες βράδυ γονείς και μικρά παιδιά με ένα ξέφρενο πάρτι γεμάτο τραγούδι και χορό στο νέο στάδιο Ανταγόρας, στο πλαίσιο των θερινών υποκρατίων. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να πούμε ένα ένιγμα. Είστε έτοιμοι? Ναι! Δεν ακούω, είστε έτοιμοι? Ναι! Τέλεια! Θέλω να μου πείτε τι είναι αυτό που είναι. Από πάνω σε τηγάνι, από κάτω σε βαμβάκι και από πίσω σε ψαλίδι. Τι είναι, παιδιά? Λίγο πιο δυνατά. Μπράβο, παιδιά, το χελιδόνι είναι! Παιδιά, θέλω να σας πω κι εγώ ένα. Αλλά είναι πολύ εύκολο και είμαι σίγουρη ότι θα το βρείτε όλοι. Ακούστε! Νιάου νιάου στα κεραμίδια και δεν τρώει τα κρεμμύδια. Τι είναι, παιδιά? Μπράβο σας! Η γάτα είναι! Το βρήκατε! Τώρα θα σας πω κι εγώ ένα ένιγμα. Απλά επειδή είναι λίγο δύσκολο θέλω την απόλυτη προσοχή σας, εντάξει? Ναι, ναι. Είναι μια φατσούλα το σοδούλα μικρή. Μα έχει μια μαλούρα φοβερή τρομερή. Τρίχες μητερές, σαν πρώτες κοφτερές, που άμα σε αγγίξουν θα σε τρυπήσουν και πονάει, πονάει. Ο πόνος δεν περνάει, ο πόνος δεν περνάει και ο... Ο... Μπράβο, παιδιά, ο σκατσόχυρος είναι! Σκα, 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 είναι ένα σκατσόχυρος! Yeah.
κινηματογραφική λέσχη Κώστα πλαίσιο των Θερινών Ιπποκρατίων του Δημοτισκού θα φιλοξενήσει το 40ο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου ΚΟΣ σήμερα και αύριο με ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Είναι αρκετές ταινίες. Είναι μια μακρά σχέση της κινηματογραφικής λέσχης και του Δήμου που φιλοξενείται στα Ιπποκράτεια με το Φεστιβάλ Δράμας. Είμαστε πολύ παλιοί συνεργάτες. Τις τελευταίες χρονιές οι παραγωγές γίνονται όλο και καλύτερες και θα προέτρεπα τον κόσμο να έρθει να δει τις ταινίες, είναι πολύ ενδιαφέρουσες και είναι και μοναδική ευκαιρία να τις δει, γιατί δεν βρίσκονται κάπου αλλού σε ηλεκτρονική μορφή. Οπότε είναι και μια αποκλειστική προβολή των βραβευμένων ταινιών μικρού μήκους του 300. Θα προβληθούν όλες οι βραβευμένες, αυτές που έχουν βραβευτεί, έτσι. Οι ελληνικές, ναι. Οι ελληνικές, το ελληνικό τμήμα, οι βραβευμένες, στο 30ο Φεστιβάλ. Να πάρουμε λίγο μια γεύση απόψε τι ακριβώς θα δούμε και έτσι να μας πείτε και για την συνεργασία αυτή που έχετε με το φεστιβάλ. Είναι το πρώτο κομμάτι, είναι χωρισμένο στα δύο. Τις έχει χωρίσει το φεστιβάλ, είναι ταινίες μικρού μήκους που έχουν βραβευτεί. Δεν θέλω να αποκαλύψω πολλά. Έχουμε κάνει μια ανάρτηση πολύ αναλυτική για όποιον θέλει να δει και τα τρέιλερ. Υπάρχει δυνατότητα. Εμένα μου αρέσει να μην ξέρω πολλά πριν δω τις ταινίες. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες, είναι βραβευμένες και οι προβολές θα είναι 9 με 11 στο Χάνι. Αυτή η συνεργασία που κρατάει χρόνια, όπως πολύ σωστά είπατε πριν, πού στηρίζεται και κατά πόσον τελικά η περιφέρεια στηρίζει ένα τέτοιο θεσμό που ενισχύει και την παραγωγικότητα των νέων ανθρώπων. Το ενδιαφέρον με το Φεστιβάλ της Δράμας είναι ότι ταξιδεύει σε πάρα πολλά μέρη, ταξιδεύει και στο εξωτερικό. Έχει πάρα πολύ μεγάλο κοινό και διαδίδει και την ταινία μικρού μήκους που είναι ένα παρεξηγημένο είδος, δεν είναι πολύ συνηθισμένο είδος για το ευρύ κοινό. Υπάρχουν άνθρωποι δημιουργοί που έχουν δώσει συνεντεύξεις πρόσφατα που παρακολουθούσα που καμαρώνουν για το ότι είναι παραγωγή ταινιών και σκηνοθέτες μικρού μήκους. Δεν είναι δηλαδή ένα παρεξηγημένο είδος, είναι ένα αυτόνομο είδος. Και έχει φίλους, πολλούς φίλους. Θα πρέπει να πούμε ότι οι προβολές γίνονται στο Λαογραφικό Μουσείο στο Χάνι. Να πούμε λοιπόν τις ώρες των προβολών και πώς έχει στηθεί ο χώρος, έτσι ώστε να υποδεχτεί όλους τους συνοθήτες. Το ωραίο με το χώρο αυτό είναι μια ιδανική αυλή, γιατί είναι τυχισμένη. Είναι μια ιδανική αυλή για ένα μικρό θερινό σινεμά. Έχουμε μια τελευταία ευκαιρία να απολαύσουμε μια αυλή. Είναι εξαιρετικός χώρος. Θα στήσουμε έξω τις καρέκλες μας, το πανί μας, τα ηχεία μας. Και θα είναι μια ωραία εκδήλωση. Είναι 9 με 11 η διάρκεια περίπου της προβολής. Θα πούμε δύο λόγια στην αρχή. Να πούμε και πόσες μέρες θα διαρκέσει και γενικότερα και τις ώρες των προβολών, αν κάθε μέρα θα είναι η ίδια και αν θα είναι μία ή περισσότερες ταινίες. Καταρχήν να πούμε ότι οι δύο μέρες δεν είναι επανάληψη, είναι ξεχωριστές ταινίες. Άλλες ταινίες θα δείξουμε απόψε, 9 με 11, και άλλες ταινίες θα δείξουμε το Σάββατο πάλι 9 με 11. Κάθε μέρα πόσες ταινίες θα προβληθούν? Περίπου 6 ταινίες είναι. Έξι ταινίες την ημέρα? Έξι ταινίες, είναι μικρού μήκους, οπότε ναι, είναι αρκετές. Μάλιστα, και για το τι ακριβώς περιλαμβάνει η συγκεκριμένη ταινία, θα προλογίζονται πριν ή θα γίνονται αμέσως ή ένα παραγωγή? Δεν θα τις προλογίσουμε, θα πούμε δύο λόγια γενικά, θα καλωσορίσουμε τον κόσμο. Όποιος θέλει να έρθει, ας πούμε, και λίγο αργότερο, όχι 9 αλλά στις 10, πάλι μπορεί να δει μια ταινία από την αρχή, έτσι δεν είναι? Βέβαια, έτσι όπως έχουμε ανεβάσει το πρόγραμμα, το έχουμε στείλει και στο Διράς, το έχουμε ανεβάσει και στη σελίδα μας, φαίνεται γιατί υπολογίζει ο καθένας περίπου τι ώρα θα έρθει και τι θα δει. Για μας καλύτερα να έρθει από την αρχή, αν το επιτρέπει η δουλειά του και να το χαρεί. Και βέβαια γίνεται με την υποστήριξη του Δήμου ΚΟ στα πλαίσια των Ιπποκρατίων. Στην πολιτιστική ατζέντα της εβδομάδας, αύριο Σάββατο στις 8 το βράδυ, μουσικογραφική εκδήλωση Κέφαλος όπως παλιά από τον Πολιτιστικό και ο Σύλλογο Κεφάλου στο θέατρο Τσιγκούρα Κεφάλου. Και επίσης την Κυριακή στις 8.30 παρουσίαση του βιβλίου του Κώστα Κογιόπουλου και του Θεοδόση Διακογιάννη αλλά και της Ιωσήφινας Ντιλίλο Γιαννίκου, οικός του Όλιβιερ Ράιετ στο Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Χάνι. Πάμε αμέσως τώρα για την αθλητική μας ενημέρωση. Το τρίαθλο κεφάλαιο είναι ένα σημαντικό αθλητικό γεγονός που διοργανώνει ο ποδηλατικός όμιλος ΚΟ την Κυριακή το πρωί. Σύσκεψη πραγματοποίησαν τα στελέχη του ποδηλατικού ομίλου ΚΟ σήμερα με φορείς και θεσμούς για να λύσουν τα τεχνικά θέματα ασφαλείας του κέφαλος τρίαθλων Sprint 2018 με την υποστήριξη του Δήμου της ΚΟ υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μοντέρνου Πένταθλου. Λόγω των αγώνων θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύουν την Κυριακή για τον αγώνα του τριάθλου, ο οποίος θα ξεκινήσει
ξεκινήσει στις 10 το πρωί και ως εκ τούτου κυκλοφορεί από το Καμάρι Κεφάλου προς τον Επαρχιακό Κεφάλου μέχρι το ύψος του Φυτωρίου. Θα κλείσει για τα οχήματα και θα πρέπει να γνωρίσουμε ότι από τις 10 παρατέταρτο οι δρόμοι θα είναι κλειστοί. Επομένως, όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθούν τους αγώνες, θα πρέπει να βρίσκονται στο λιμάνι της Κεφάλου μέχρι τις 10 παρατέταρτο το αργότερο που κλείνει και ο δρόμος. Και ο δρόμος θα μπορέσει να ξανανοίξει μετά τις 12:30 και θα πρέπει φυσικά να ακούμε τις συμβουλές της ελληνικής αστυνομίας που θα βρίσκεται εκεί για να μας εξυπηρετήσει. Ναι, ολοκληρώθηκε η σύσκεψη με τους θεσμούς και τις αρχές. Παρέστη η αστυνομία, το λιμεναρχείο, η δημοτική αστυνομία και από το Δήμο και είπαμε γενικά τα θέματα τα οποία αφορούν την ασφάλεια του αγώνα. Επειδή συνήθως σε αυτού του τύπου τους αγώνες και γενικά και σε όλες τις εκδηλώσεις δίνεται η πρώτη μέρη να είναι για την ασφάλεια, είπαμε τα θέματα όσον αφορά το ιδιαίτερο το ποδηλατικό σκέλος, στο οποίο θα κλείσει ο δρόμος περίπου για μία μισή ώρα και το οποίο είναι το πιο σημαντικό, στο πώς πρέπει να κλείσει ο δρόμος, τι για τους κατοίκους και για τους οδηγούς το τι θα πρέπει να προσέξουν για αυτό το κομμάτι. Και επίσης να πούμε ότι γενικά ο αγώνας σαν αγώνας ξεκινάει έχει τρία κομμάτια. Έχει πρώτα το κολυμβητικό σκέλος, στο οποίο κολυμβητικό σκέλος θα έχουμε το λιμεναρχείο καταρχάς για να μπορέσει να αποτρέψει από κάποια καραβάκια να μπουν μέσα στον κόλπο εκείνη την ώρα. Μισή ώρα θα είναι περίπου η όλη ταλαιπωρία για το κολυμβητικό σκέλος. Σε εκείνο το σημείο θα έχουμε και την ελληνική ομάδα διάσωσης, θα μας βοηθήσει αν χρειαστεί στα διασωστικά, εάν χρειαστεί κάτι με κάποιον από τους κολυμβητές. Η κολύμβηση θα είναι ένα τριγωνικό κομμάτι των 750 μέτρων, που σημαίνει ότι θα τελειώσει γρήγορα. Δηλαδή, μπορεί ο πρώτος να βγει γύρω στα 12 με 15 λεπτά, όλοι οι υπόλοιποι στο μισάωρο θα έχουν βγει από το νερό. Μπροστά από στο καμάρι, εκεί μπροστά από την ταβέρνα, θα υπάρχει και η λεγόμενη ζώνη αλλαγής, η οποία ζώνη αλλαγής θα είναι περιφραγμένη, θα έχει κάγκελα γύρω-γύρω, ώστε να μπορούν να τοποθετήσουν με ασφάλεια τα ποδήλατά τους οι αθλητές, τα οποία μετά την κολύμβηση θα μπουν μέσα, θα φορέσουν τα ποδηλατικά τους ρούχα, το κράνος τους, και θα πάρουν τα ποδήλατα για να βγουν στο δρόμο. Κουραστικό δεν ακούγεται όλο αυτό, έτσι? Λοιπόν, είναι άθλημα κατά κύριο λόγο αντοχής. Είναι εγκεφαλικό άθλημα, γιατί πρέπει να διανύμεις σωστά αυτή την αντοχή του αθλητής. Και σε αυτό τα λεγόμενα μικρά τριάθλα, που εντάξει δεν είναι και μικρό, αλλά λέγεται sprint τριάθλων, αλλά δεν θεωρείται τώρα 20 χιλιόμετρα ποδήλατο και 5 χιλιόμετρα τρέξιμο sprint, ούτε καν το κολύμπι τα 750 μέτρα δεν είναι sprint. Απλά έτσι σχετικό με υπόλοιπα τριάθλα αναφέρεται σαν sprint. Είναι άθλημα αντοχής, στο οποίο προσπαθεί να δώσει το καλύτερο που έχει ο αθλητής για να μπορέσει να ολοκληρώσει και τα τρία αθλήματα και να έχει ένα γενικό χρόνο. Σε αυτό το χρόνο παίζει ρόλο και η αλλαγή. Δηλαδή στη ζώνη αλλαγής και ακόμα και οι αλλαγές που θα κάνουν, μετριέται και αυτός ο χρόνος. Δηλαδή αυτός προσμετρείται. Βεβαίως. Υπάρχει γενικός χρόνος. Και αυτό είναι και το όμορφο σε αυτό το άθλημα, ότι κάνεις μια αναλλαγή τριών αθλημάτων, στο οποίο πρέπει να έχεις προπονηθεί γι' αυτό, πρέπει να έχεις προπονηθεί για αυτές τις αλλαγές, για να μπορεί και το σώμα να προσαρμόζεται σε αυτές τις αλλαγές. Δηλαδή το να αφήσεις το ποδήλατο και να ξεκινήσεις το τρέξιμο, που είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι της υπόθεσης, απαιτείται να έχεις κάνει κάποια προπόνηση γι' αυτό και να έχεις προετοιμαστεί κατάλληλα. Η ομορφιά αυτού του αθλήματος είναι ότι ολοκληρώνεις αυτά τα τρία αθλήματα, να τα ολοκληρώσεις σωστά, να τα ολοκληρώσεις με ασφάλεια και να έχεις, σου αφήνει κάποια πολύ καλή ανάμνηση. Πιστεύω τριαθλητές στο τέλος έχουν έτσι πολύ καλές αναμνήσεις από τον αγώνα, γιατί έχουν μία ένταση, έχει θέλει μία ένταση και μία δύναμη ο αγώνας να το ολοκληρώσει. Το ποδήλατο, ακριβώς ποια θα είναι η διαδρομή που θα ακολουθήσουν οι αθλητές και μετά να τρέξουν? Το ποδηλατικό σκέλος ξεκινάει από το Καμάρι και θα στρίψει δεξιά, ανάποδα λίγο σε εκείνο το σημείο, θα στρίψει προς τον επαρχιακό δρόμο. Εκεί θα είναι κλειστός ο δρόμος, από το χωριό δηλαδή προς τον επαρχιακό, και θα κατευθυνθεί προς το Φυτώριο, εκεί δηλαδή προς την είσοδο της πλάκας. Σε εκείνο το σημείο επίσης θα είναι κλειστός ο δρόμος, εκείνη την ώρα,
Τώρα όταν λέμε κλειστός ο δρόμος, λέμε περίπου για μία μισή ώρα περίπου θα είναι κλειστός ο δρόμος εκείνο το σημείο και μόνο για το ποδηλατικό σκέλος. Είναι 10 χιλιόμετρα μέχρι να φτάσεις στο φυτώριο και άλλα 10 χιλιόμετρα να γυρίσεις. Σε εκείνο το σημείο είναι που θέλει και την περισσότερη προσοχή. Θα μιλήσετε και με την αστυνομία, δηλαδή ο δρόμος θα κλείσει εντελώς, δεν θα μπορεί κάποιος να περάσει που θέλει να πάει, ας πούμε, στο χωριό. Όχι, δεν θα μπορεί να περάσει. Δεν θα μπορεί να περάσει γιατί... Να υπενθυμίσουμε πάλι ξανά τις ώρες τους ώστε να ενημερώσουμε την τοπική κοινωνία. Εμείς θα πάμε και επί τόπου αύριο να ενημερώσουμε εκεί, γιατί σίγουρα θα υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δεν έχουν ενημερωθεί ή άλλοι οι οποίοι έχουν ενημερωθεί αλλά θα έχουν κάποια δουλειά εκείνη τη στιγμή. Και επειδή θα υπάρξει η αστυνομία σε εκείνο το σημείο και θα υπάρξει αυτή η ρύθμιση κυκλοφορίας, αν κλειστεί η δρόμη, καλό θα είναι μέχρι τις 10 παρατέταρτο περίπου να έχουν όσοι είναι να θέλουν να φύγουν να τροποποιήσουν λίγο τις δουλειές τους, να φύγουν πιο νωρίς. Γιατί μετά θα συζητάμε μετά τις 11.30 ώρα περίπου να ανοίξει τελείως ο δρόμος και να δοθεί πάλι στην κυκλοφορία. Σε αυτό το κομμάτι τίθεται και όλη η ασφάλεια, το μεγαλύτερο κομμάτι της ασφάλειας του αγώνα. Γιατί οι ποδηλάτες θα είναι συγκεντρωμένοι στον αγώνα τους και θα κινούνται ιδιαίτερα στην επιστροφή, θα κινούνται με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Μπορεί να φτάσει και τα 60 χιλιόμετρα. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια στον ποδηλάτη για να αντιδράσει σωστά και να φρενάρει άμεσα. Δηλαδή, πάνω εμείς που θα σκεφτόμαστε ότι θέλουμε να πάμε στη δουλειά μας και το τι θα γίνει στη δουλειά μας, μπορεί να πάρουμε μια λάθος στροφή και να δημιουργήσουμε ένα πολύ σοβαρό ατύχημα σε εκείνο το σημείο, το οποίο δεν θα ήθελε κανένας να το δημιουργήσει. Επιπλέον, οι αθλητικές εκδηλώσεις αυτού του τύπου έχουν πολύ μεγάλη ανταποδοτικότητα όσον αφορά την αναγνωρισιμότητα του νησιού. Δηλαδή και σαν τόπος αθλητικών εκδηλώσεων, αλλά και σαν νησί. Δηλαδή όσοι φεύγουν από έναν αγώνα και είναι ευχαριστημένοι, και αυτό το έχουμε συναντήσει σε πολλούς αγώνες πρωτήτερα ποδηλατικούς που έχουμε κάνει, έτσι σε αυτό το σημείο. Δηλαδή θα πρέπει να δείξουν μια υπομονή για το θέμα της ασφάλειας και για το θέμα ότι αυτή τη στιγμή εξυπηρετούν και το νησί οι κάτοικοι, πέραν από την καθημερινότητά τους, εξυπηρετούν το νησί όσον αφορά το κομμάτι. Σε ό,τι αφορά τις συμμετοχές, πόσες έχουν φτάσει μέχρι στιγμή? Λοιπόν, οι συμμετοχές είναι περίπου στις 40. Δεν είχαμε πολύ μεγάλη προβολή από μέρους μας ευθύς εξ αρχής όσον αφορά, γιατί δεν θέλαμε εδώ να έχουμε πολλές συμμετοχές και να έχουμε θέματα οργάνωσης. Θέλουμε πρώτα να τρέξει σωστά η διοργάνωση, γιατί πρόκειται για διοργάνωση τριών αθλημάτων, δεν είναι ενός αθλήματος μόνο, δεν είναι μόνο το ποδήλατο δηλαδή. Είναι τριών αθλημάτων ταυτόχρονα και είναι μια πολύ σοβαρή δουλειά η οποία έχει γίνει και η οποία πρόκειται να γίνει και εκείνη την ημέρα. Είναι ίσως, να το πω, η δυσκολότερη από τις διοργανώσεις αυτές. Οπότε εμείς θέλουμε η πρώτη μας να είναι με λιγότερα άτομα, να μπορέσουμε να τους προσέξουμε καλά, να έχουμε καλό αποτέλεσμα και πάνω σε αυτό μετά να μπορέσουμε να χτίσουμε μετέπειτα διοργανώσεις οι οποίες να φιλοξενούν πάνω από 100 άτομα, αλλά να μπορούμε και εμείς και να ξέρουμε και να ανταποκριθούμε κατάλληλα. Να αναφερθούμε και σε εσάς, να μας πείτε έτσι και το μήνυμα το δικό σας και πώς βλέπετε τη συγκεκριμένη διοργάνωση με την εποπτεία του ποδηλατικού. Καταρχάς, ο κύριος Παπαβασιλείο Θωμάς μας έχει έρθει από την Αθήνα, είναι τεχνικός διευθυντής, τεχνικός σύμβουλος στον αγώνα. Εσείς θα είστε ο άνθρωπος ο οποίος θα εποπτεύει όλα τα τεχνικά ζητήματα? Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει εποπτεύσει όλα τα ζητήματα ευθύς εξ αρχής. Ευθύς εξ αρχής συνεργαστήκαμε με τον κύριο Παπαβασιλείου και ειλικρινά ήταν εκτός από μια μεγάλη βοήθεια. Μαθαίνουμε και πράγματα τα οποία, το πώς να διαχειριζόμαστε καταστάσεις και πράγματα σιγά σιγά από αυτή τη συνεργασία, την οποία βέβαια θέλουμε να συνεχιστεί και στο μέλλον. Να πούμε ότι ο ίδιος είναι και γυμναστής. Έχει την ATP Training και παράλληλα έχει ασχοληθεί με εκδηλώσεις τριάθλου, οι οποίες είναι 200-300 άτομα, δηλαδή σε μεγάλες εκδηλώσεις. Ωραία. Και έτσι είναι από πάνω μας και μαζί μας για αυτόν τον αγώνα. Ωραία. Να μας πείτε λοιπόν και ποια είναι αυτά τα τεχνικά ζητήματα έτσι, που επικεντρωθήκατε για να είναι ασφαλής καταρχήν όλοι αυτοί οι αγώνες. Ναι, καταρχήν ευχαριστήσω τον Νίκο τον Μπρέζα και τον ποδηλατικό όμιλο ΚΟ που με κάλεσαν. Όπως είπε και ο Νίκος, επειδή έχω αρκετή εμπειρία και σαν τριαθλητής και σαν διοργανωτής αγώνων, είδαμε τα θέματα της ασφάλειας και στα τρία σκέλη και ομολογώ ότι είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι όλα θα πάνε καλά. Όπως είπε, το πιο σημαντικό
στο κολύμπι είμαστε καλυμμένοι με τους ναυαγοσώστες και τις ομάδες διάσωσης που υπάρχουν και το ΕΤΕΘ που υπάρχει εδώ. Και στο ποδηλατικό, με την εμπειρία του ποδηλατικού ομίλου και από προηγούμενες διοργανώσεις, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε έτοιμοι να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των αθλητών. Να πω και εγώ ότι είμαι πολύ χαρούμενος που γίνεται αυτό το τριαθλό για πρώτη φορά στην ΚΟ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίσει η αθλητική κοινότητα και πέρα από την Ελλάδα σαν αθλητικό προορισμό με πολλές δυνατότητες εξέλιξης στο μέλλον. Και γι' αυτό καλούμε όλους τους κατοίκους να συνεισφέρουν με οποιοδήποτε τρόπο εθελοντικά, προβάλλοντας και στους υπόλοιπους φίλους τους το άθλημα και υποστηρίζοντας με οποιοδήποτε τρόπο και αυτή την ενέργεια και τις μελλοντικές που σχεδιάζει ο... Αυτό το επόμενο μου ερώτημα. Πόσοι εθελοντές έτσι βοηθούν και στηρίζουν αυτό το εγχείρημα, κύριε Πρέσβη? Λοιπόν, οι εθελοντές μπορεί να υπερβαίνουν και τους αγωνιζόμενους σε αυτή την περίπτωση. Εδώ, όσον αφορά για τους εθελοντές, θα λέω να κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα, καταρχάς ξεκινώντας από την ταξιαρχία, η οποία έχει το ασθενοφόρο και γιατρό, πολύ σημαντικό αυτό. Την ταξιαρχία των Ερυθρών Σταυρών με τους Σαμαρίτες, οι οποίοι θα βρίσκονται κοντά μας. Την ελληνική ομάδα διάσωσης, η οποία θα έρθει με περίπου κοντά στα 10 άτομα να μας πλαισιώσουν και στο θέμα το κολυμβητικό και εν συνεχεία σαν εθελοντές στον δρόμο. Πολύ σημαντική βοήθεια από την ελληνική ομάδα διάσωσης. Εκτός αυτού έχουμε κάποια τεχνική υποστήριξη από το δρόμο στον ποδηλατά, εδώ τον κύριο Σερνικό, το Στράτο, ο οποίος είναι και χορηγός του. Θα έχουμε μια τεχνική υποστήριξη και έχουμε την πολύ καλή υποστήριξη γενικά από τους εθελοντές, ποδηλάτες, οι οποίοι ασχολούνται από την ποδηλατική κοινότητα της ΚΟ. Έχουμε, για να μην λέω μόνο ποδηλατικός, από την ποδηλατική κοινότητα έχουμε κάθε διοργάνωση και ειλικρινά η συνέχεια όσον αφορά την ποδηλατική μας κοινότητα, στο οποίο πλέον έχουν αρχίσει και ασχολούνται ενεργά ο κόσμος και σαν θέμα άθλησης, αλλά επιπλέον και σαν θέμα το να δημιουργηθούν κάποιες εκδηλώσεις σαν αυτή, που είναι μια δύσκολη διοργάνωση, και να μπορέσουν και να στηριχτούν στο μέλλον σε τέτοιου είδους διοργανώσεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται στο νησί μας αυτή τη στιγμή όσον αφορά την ποδηλατική. Και κάποιον έτσι συμπολίτη μας, ο οποίος θέλει να τα παρακολουθήσει, υπάρχει δυνατότητα, μιας και ο δρόμος θα είναι κλειστός? Βεβαίως. Το καλύτερο σημείο για να το παρακολουθήσει είναι να έρθει οπωσδήποτε πριν τις 9.30 ώρα, θα έλεγα. Τις 9.30 ή στο λιμάνι της Κεφάλου. Της Κεφάλου, ναι. Να τοποθετήσει το όχημά του. Το πάρκινγκ θα μπορεί να παρκάρει ο κόσμος μπαίνοντας προς το καμάρι στα αριστερά, στο μεγάλο πάρκινγκ, και εν συνεχεία με τα πόδια να κατευθυνθεί προς τη ζώνη αλλαγής. Ένα πολύ καλό σημείο είναι όλο το σημείο του καμάριου, δηλαδή αν κάποιος θέλει να κάτσει και να παρακολουθήσει, μπορεί να κάτσει στη ζώνη αλλαγής, για να μπορέσει να παρακολουθήσει τις εναλλαγές των αθλημάτων. Είναι πολύ ωραίο να βλέπεις δηλαδή τους αθλητές και να βγαίνουν από το κολύμπι και να έρχονται από το ποδήλατο και να φεύγουν για το δρομικό κομμάτι. Κατά τα άλλα, εάν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, ας πούμε, πάνω στο ποδηλατικό κομμάτι, θα μένει τρόπον την ακινητοποιημένος. Στο δρομικό κομμάτι πάλι μπορεί να είναι πάνω στην Κέφαλο, σε κάποιο σημείο, για να δει τους δρομείς. Δηλαδή, κάποιοι όταν τελειώσει το ποδηλατικό κομμάτι, θα είναι μερικώς ανοιχτός ο δρόμος, να ανέβουν πάνω στην Κέφαλο και να παρακολουθήσουν το δρομικό. Κυρίως στη ζώνη αλλαγής θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν και όλους τους τερματισμούς, και αυτοί οι οποίοι θα έχουν έρθει για τους δικούς τους, και όλοι οι οποίοι θέλουν να παρακολουθήσουν για πρώτη φορά από κοντά ένα τέτοιο αγώνα. Έναρξη μαθημάτων για τον υπηκό ομιλοκό με μαθήματα για αρχάριους, με θεραπευτική υπασία αλλά και νέα δράση με μαθήματα τοξοβολίας. Τηλέφωνο για πληροφορίες στο τηλέφωνο 6972-52-1853. Πάμε αμέσως τώρα για την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Με αραιή συννεφιά προβλέπεται για αύριο καιρό στην περιοχή μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική με ένταση 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, το φαρμακείο που εφημερεύει σήμερα στην πόλη μας είναι της κυρίας Αθανασίας Παπαδάκη, στην οδό Βασιλέως Γεωργίου 7, και διανυκτερεύει το φαρμακείο του κυρίου Κωνσταντίνου Λουμπαρδιά στην οδό Κανάρη 35 με τηλέφωνο επικοινωνίας του 2242-026-197. Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από τη δημοτική τηλεόραση. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.